Μένουμε στο θέμα. Πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση με τους συναδέλφους. Καλησπέριζω στην αίθουσα ειδήσεων τον Γιώργο Μιχαηλίδη και τον Κώστα Πουλακίδα. Χαίρετε. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Γιώργο, καταρχάς, η κυβέρνηση παραδέχθηκε ότι δεν γνώριζε ότι θα ήταν και ο Ιμπραήμ Καλίνο, στενός συνεργάτης του Ταγί Περντογάν, παρόν στην συγκεκριμένη συνάντηση. Όμως, πέρα από αυτό, για να έχουν κανονίσει από τώρα ότι θα υπάρξει και 62ος γύρος, τουλάχιστον δεν έχουμε ναυάγιο, έτσι. Κοίτα να δεις, το πρώτο και κύριο είναι ότι δεν έχουμε πολλές διαρροές για την συγκεκριμένη διαδικασία. Μάλιστα, αυτό που μπορώ να σου μεταφέρω κιόλας είναι ότι τουλάχιστον από ελληνικής πλευράς δεν ήθελαν να ενημερώσουν τηλεφωνικά ή με κάποιο άλλο τρόπο την Αθήνα, ακριβώς επειδή βρίσκονταν σε τουρκικό έδαφος οι Έλληνες διαπραγματευτές και δεν ήθελαν με επουδενή. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, να διακινδυνεύσουν αυτό το οποίο θα πούν σε ανώτερο επίπεδο, να το μάθουν και οι Τούρκοι τις συνομιλίες τους. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι η συνάντηση διήρκεσε λίγο λιγότερο από αυτό που περιμέναμε. Χαρακτηριστικό ήταν ότι σε πρώτη φάση περιμέναμε ότι θα διαρκέσει αρκετές ώρες. Ναι. Οι τρεις ώρες και κάτι δεν είναι λίγο, δεν σημαίνει ότι μίλησαν λίγο, αλλά είναι λιγότερο από αυτό που περιμέναμε. Το τρίτο, όπου ανέφερε στην συμμετοχή του Ιμπραήμ Καλίν, έχει μια διπλή ανάγνωση. Αφενός, διότι πολύ σωστά είπες, δεν το γνώριζε η ελληνική πλευρά, αλλά πρέπει να σου πω ότι τουλάχιστον προς το τέλος, λίγο πριν τη συνάντηση, λίγες ώρες πριν τη συνάντηση, έγινε γνωστό ότι θα βρεθεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος στην εν λόγω διαδικασία. Και γιατί αναφέρομαι, γιατί λέω ότι έχει διτή σημασία, διότι αφενός δείχνει ότι ήθελε ο Ταγί Περντογάν να έχει εντός αγωγικών το πόδι του σε αυτή τη συνάντηση, δηλαδή να έχει πλήρη εποπτεία, μιας και ο Καλίν είναι όχι μόνο θεωρητικός του αλλά και πολύ εμπιστός του, να έχει βήμα μέσα στις συζητήσεις για να ξέρει μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια του τι θα υποθεί. Και το δεύτερο είναι ότι με αυτή την κίνηση ο Ταγί Περντογάν ήθελε να στείλει και ένα μήνυμα, κυρίως προς την ευρωπαϊκή πλευρά, ότι ο ίδιος δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στις εν λόγω συζητήσεις, προκειμένου να ενισχύσει το δικό του αφήγημα ότι η Τουρκία είναι υπέρ του διαλόγου και όχι των προκλήσεων και εν πάση περιπτώσει είναι αυτή η οποία στο δίπολο Ελλάδας Τουρκίας είναι το καλό παιδί. Κώστα, εσύ τι λες? Η παρουσία του κυρίου Καλίν στην πραγματικότητα αποτελεί μια μικρή παγαποντιά. Όχι μικρή, μια καθαρή παγαποντιά εκ μέρους της τουρκικής πλευράς, η οποία προφανώς θέλει να δημιουργήσει κάποια να φέρει την ελληνική διαπραγματευτική ομάδα μπροστά σε τετελεσμένα. Το γεγονός ότι έγινε τρίωρη συζήτηση πάνω από ότι η Τουρκία έβαλε και άλλα ζητήματα, είναι προφανές αυτό, αλλιώς θα τα είχαμε συμφωνήσει. Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει ενημέρωση. Δεν υπάρχει ενημέρωση στην Αθήνα. Πολύ φοβούμαι ότι αύριο θα έχουμε ενημέρωση από την Τουρκία. Και αυτό θα είναι ένα αρνητικό για την ελληνική κυβέρνηση. Εγώ θα περίμενα αύριο το πρωί ο κύριος Βένδιας, επιστρέφοντας από τις Βρυξέλλες, να καλέσει τους εκπροσώπους των κομμάτων, τουλάχιστον, και να ενημερώσει. Δεν αξιώνω να βγει, να δημοσιοποιηθεί το περιεχόμενο των διερευνητικών επαφών. Δεν γίνει και ποτέ εξάλλου. Όντως. Και δεν αποτυπώνεται και τίποτα γραπτά. Είναι ένα από τα βασικά τους χαρακτηριστικά, ότι είναι συναντήσεις ανεπίσημες χωρίς πρακτικά. Και η κάθε πλευρά κρατάει τα δικά της πρακτικά. Δηλαδή δεν υπάρχουν κοινά πρακτικά. Πάντως, επειδή υπάρχει το προηγούμενο να μαθαίνουμε πράγματα από τους Τούρκους και για τον μηχανισμό εκτόνωσης κρίσεων στο ΝΑΤΟ και για την τριμερή του Βερολίνου. Αυτή τη φορά καλό είναι να το διαχειριστούν κάπως διαφορετικά εδώ στην Αθήνα, έτσι Κώστα? Νομίζω ότι γενικά η Τουρκία σε αυτούς τους πολλούς μήνες έχει το πάνω χέρι, και μάλλον έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, όχι το πάνω χέρι, έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Και νομίζω το ίδιο γίνεται και στις διαπραγματεύσεις του Ντολμά που γίνεται τώρα. Για μένα έχει σημασία το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενημέρωση, γιατί να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε. Κυρίως διότι έχουμε ένα φαινόμενο. Ναι. Τον κύριο Μητσοτάκη να μην έχει διαμορφώσει τη δική του θέση. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή ρωτήσεις κάποιον, κανείς δεν ξέρει ποια είναι η ελληνική θέση. Εξηγώ. Όχι ότι δεν συζητάμε άλλα θέματα πέρα από αυτά τα δύο, αλλά τη στρατηγική, την τακτική την οποία θα έχεις. Τι θες να πετύχεις. Μέχρι πού είσαι διατεθειμένος να κάνεις πίσω. Τα οποία σε μια διαπραγμάτευση είναι λογικό να γίνουν. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει κρατήσει για τον εαυτό του τη δυνατότητα οποιοδήποτε αποτέλεσμα και να βγει, να πει αυτό ήταν και ήταν μεγάλη επιτυχία.
Πάντως, Γιώργο, ο κύριος Μητσοτάκης δεν ξέρω αν έχει θέση. Ο κύριος Σαμαράς έχει και την είπε πολύ φωναχτά, έτσι. Θέλω να κάνω μια πολύ μικρή παρένθεση σε αυτό το οποίο είπε προηγουμένως ο Κώστας. Μέχρι στιγμής ήθιστε, όσον αφορά τις διερευνητικές επαφές, να μην μαθαίνουμε τι έχει υποθεί στις εν λόγω συζητήσεις. Μάλιστα, είναι τόσο εντός αγωγικών μυστικές ή τέλος πάντων ανεπίσημες αυτές οι συζητήσεις, όπου μαθαίνουμε μετά από χρόνια ότι τότε είχε συζητηθεί αυτό. Ναι, δεν ισχύει για τα κόμματα αυτό. Ναι, δεν αντιλέγω. Το λέω και εγώ. Γι' αυτό και εγώ είπα ότι δεν περιμένω να βγουν δημόσιες ανακοινώσεις. Αλλά τα κόμματα πρέπει να ενημερωθούν. Σωστά. Το λέω κυρίως. Ξαναλέω, ο κ. Μητσοτάκης έχει καθίσει για τον εαυτό του τη δυνατότητα οποιοδήποτε αποτέλεσμα, επειδή έχει ασαφή θέση, οποιοδήποτε αποτέλεσμα προκύψει να πει αυτό ήταν το κατωστό. Πάντως, εγώ θα επαναλάβω, αν κάποιος έχει σαφή θέση, είναι ο κύριος Σαμαράς. Για να σου πω τώρα για τον κύριο Σαμαρά. Ναι. Όπως το λες, όχι μόνο έχει σαφή θέση, αλλά μεταξύ μας κιόλας, αυτά τα οποία είπε στη συνέντευξή του στην Καθημερινή και στον καλό συνάδελφο, τον Σταύρο Παπαντονίου, είναι αυτό το οποίο έχουμε σκεφτεί οι περισσότεροι από εμάς. Ότι, για παράδειγμα, η Τουρκία τι προσπαθεί να κάνει μέσα από την προσέγγιση, κάτι το οποίο είπα και εγώ προηγουμένως, μέσω των διερευνητικών επαφών, να δείξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι το καλό παιδί. Τι σημαίνει ότι είναι το καλό παιδί, να μην προχωρήσουν. Να μην προχωρήσει ή να μην συζητηθεί περαιτέρω το ενδεχόμενο κυρώσεων. Κάτι το οποίο φαίνεται ότι τουλάχιστον σε αυτούς οι οποίοι είναι φίλοι της Τουρκίας και καλώς κακώς είναι μεταξύ αυτών και κάποιοι αρκετά δυνατοί εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ αυτών και η Γερμανία, όπως είπε και ο κύριο Χάικο μας, δεν συζητάμε κυρώσεις. Αυτά είναι τα επί της ουσίας επιχειρήματα. Ναι. Όμως πολιτικά έχουμε έναν πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος βγαίνει και διαφωνεί κάθετα σε όλες τις διαστάσεις τέλος πάντων, με μια κεντρική πολιτική επιλογή της κυβέρνησης στην οποία ανήκει, έτσι. Μισό λεπτό να σου πω, Γιώργο. Επειδή δεν έχω μπροστά μου ακριβώς το κείμενο για να στο παραθέσω μοταμό, αλλά επειδή το διάβασα αρκετές φορές προκειμένου να καταλάβω ακριβώς και πίσω από τις λέξεις τι προσπαθεί να πει ο κύριος Σαμαράς, αναφέρεται πολύ συγκεκριμένα ότι διαφωνεί στο ενδεχόμενο προσφυγή στη Χάγη υπό την προϋπόθεση το πλαίσιο να το διαμορφώσει η Τουρκία. Δηλαδή να μην υπάρξει συμφωνία επί τη βάση του διεθνούς δικαίου, κάτι το οποίο τονίζει σε κάθε πλευρά ή σε κάθε τόνο η ελληνική πλευρά, και ουσιαστικά να συρθεί η Ελλάδα σε ένα συνυποσχετικό προκειμένου να τα συζητήσουμε όλα με κάθε τρόπο, όπως προσπαθεί η Τουρκία. Κάτι τέτοιο όχι μόνο δεν συζητείται από την ελληνική πλευρά, αλλά δεν έχει τεθεί ούτε στο δημόσιο διάλογο, ούτε στα κλειστά γραφεία από το Μέγαρο Μαξίμου, τον κύριο Μητσοτάκη και από τον κύριο Δένδια. Κώστα, μια κουβέντα και από σένα για το θέμα Σαμαρά, κυριολεκτικά μια κουβέντα. Πραγματικά, για να κλείσουμε. Οι γελατζοί αντιδράσεις δεν παράγουν πολιτικά αποτελέσματα. Ο κύριος Σαμαράς δεν είπε τι ζητάει, δεν είπε τι θα κάνει. Κατά συνέπεια, η αντίβραση είναι ημιτελής. Εξάλλου, δεν έχει ζητήσει καν να ενημερωθεί από τον κύριο Μητσοτάκη. Κατά συνέπεια, απλώς λέει τη γνώμη του και από την ώρα που δεν λέει ότι θα αντιδράσει με κάποιον τρόπο και δεν δεσμεύεται γι' αυτό, δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Απλώς έκανε μία. Έως τώρα έκανε μία κίνηση, μόνο και μόνο για να έχει να λέει στους δικούς του: να παιδιά, εγώ τα είπα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λίγες διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και πάλι εδώ.